Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο ομότιμος καθηγητής τμήματος Γεωπονίας στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Μάτας, είναι μαζί μας για να εξηγήσουμε ακόμη καλύτερα σχετικά με ένα δελτίο τύπου, το οποίο έφτασε στα μέσα ενημέρωσης σήμερα, από το πιρούνι στο χωράφι. Και μιλάμε για superfoods, για ειδικές τροφές, κύριε καθηγητά, που θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι και των Ευρωπαίων. Τι ακριβώς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Βεβαίως, σας ακούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκήρυξε ένα μεγάλο πρόγραμμα για να ερευνηθεί ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει η γεωργία, η ευρωπαϊκή, όχι μόνο η ελληνική. Αυτό το πρόβλημα συνίσταται στο ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να το δει, ότι σήμερα κατευθυνόμαστε σε μονοκαλλιέργειες. Δηλαδή μπορούμε να δούμε μια πεδιάδα που να έχει μόνο καλαμπόκι, μόνο μήλα, μόνο πορτοκάλια, μόνο ρύζι, μόνο στάρια. Αυτή η μονοκαλλιέργεια έχει τεράστιες επιβαρυντικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Στα πλαίσια αυτής της προκήρυξης σκεφτήκαμε ότι εμείς η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει πολλή ποικιλότητα, έχει πάρα πολλές ποικιλίες, πάρα πολλά φυτά, τα οποία σιγά σιγά φεύγουν και τα οποία ήταν παράδοση σε εμάς στην μεσογειακή διατροφή και σήμερα οι νεότεροι τα έχουν ξεχάσει. Προσπαθήσαμε να κατεβάσουμε ένα πρόγραμμα με άλλους 17 εταίρους σε όλη την Ευρώπη, 17 είναι, συμμετέχουν από 12 χώρες, για να δούμε πώς μπορεί αυτό το πρόβλημα να λυθεί και να βάλουμε στην καλλιέργεια κάποιες και κάποιες άλλες καλλιέργειες οι οποίες θα αυξήσουν αυτή τη βιοποικιλότητα, θα βελτιώσουν αυτή τη βιοποικιλότητα. Ναι. Και αυτές εδώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλές, έχει ποικιλίες ντομάτας, έχει ποικιλίες χορταρικών, φακές, πάρα πολλά, κοκιά, διάφορα προϊόντα αγκουριών, διάφοροι ειδικοί προτείνουν, όπως και από κάποιες άλλες χώρες. Θα δούμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν και να συνδυαστούν σε καλλιέργεια, ώστε το σύστημα να μείνει μονοκαλλιεργικό και πώς θα μπορέσει να βελτιωθεί και η διατροφή του ανθρώπου. Διότι και η διατροφή μας σήμερα ουσιαστικά βασίζεται σε 4-5 είδη φυτικά. Είδαμε την τζακώνικη, κύριε καθηγητά, την τζακώνικη μελιτζάνα, την ξεχνάμε σιγά σιγά, είναι αυτό γεγονός. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί γνωρίζουμε στην περιοχή της Πελοποννήσου τώρα εκεί στην Αρκαδία ότι την έχουν σε περίφημη θέση. Ακριβώς, την έχουμε και αυτή μέσα. Δηλαδή οι μελιτζάνες υπάρχουν στην Κρήτη ειδικά παραπλήσια του αγκουριού, ντομάτες, οι οποίες θα μπορούν να μπουν και να δημιουργηθεί αυτή η βιοποικιλία. Η βιοποικιλία που είναι για το περιβάλλον. Ξέρετε, όταν είναι μονοκαλλιέργεια ούτε τα έντομα μπορούν να επιβιώσουν, το νερό επίσης εξαντλείται. Τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους εξαντλούνται, αναγκαζόμαστε να βάλουμε μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων, αυτά μολύνουν τους ορίζοντας τους υπόγειους του νερού και ούτω καθεξής. Ενώ παλιά υπήρχαν πάρα πολλές καλλιέργειες και επίσης και ο άνθρωπος στερείται θρεπτικών στοιχείων όταν τρέφεται με τις ίδιες τροφές καθημερινά. Πάντως οι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια αναζητούν αυτά τα superfoods, τα λεγόμενα έτσι, τις τροφές όπως το φαγόπυρο που είδαμε επίσης και στις οθόνες μας. Ναι. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες διατροφές, οι οποίες βλέπετε χωρίς γλουτένι, υπάρχουν πάρα πολλές διατροφές. Αυτή η διατροφή όμως την οποία προσπαθούμε εμείς να προωθήσουμε, να μελετήσουμε πρώτα-πρώτα, είναι 4 χρόνια το πρόγραμμα, και να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν. Υπόψη ότι για όλο το πρόγραμμα, για όλες τις χώρες υπεύθυνοι είμαστε εμείς, επιστημονικό υπεύθυνο εμένα. Λοιπόν, προσπαθούμε να βελτιώσουμε σχεδόν όλες τις δίαιτες. Και οι δίαιτες, άσχετα ποια δίαιτα είναι, πρέπει να είναι βιοποικίλη. Και εμείς τη γνωρίζουμε καλά από τη μεσογειακή. Η μεσογειακή διατροφή, όσοι την θυμούνται και την έχουν ζήσει, ήταν πράγματι με μεγάλη ποικιλία. Και σε είδη και ανά εποχή. Τώρα, αυτά όλα θα τα συζητήσετε την 5η 14 και την Παρασκευή 15 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα βέβαια εδώ πέρα δεν απευθύνεται η συνάντηση αυτή σε ευρύτερο κενό, διότι θα συνδεθούμε όλοι οι εταίροι για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και πώς θα δουλέψουμε από εδώ και πέρα. Ασφαλώς θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες όταν έχουμε αποτελέσματα
για να πούμε και τα αποτελέσματα. Εμείς πάντως προσπαθούμε και εδώ και σε όλη την Ευρώπη να προωθήσουμε αυτά τα δικά μας προϊόντα, διότι η Ελλάδα είναι πρικισμένη, ξέρετε, έχει πάρα πολλά είδη που άλλες χώρες δεν έχουν και τα οποία σιγά σιγά ξεχνιούνται και τα νεότερα παιδιά ούτε καν τα ξέρουν. Εσείς μπορεί να την ξέρετε τη μελιτζάνα, την τσακόνικη, αλλά άμα ρωτήσετε τους φοιτητές, ούτε οι φοιτητές δεν την ξέρουν. Έτσι, η ζωχή, άμα πούμε, πραγματικά θα μας κοιτάνε. Τους ζωχούς επίσης δεν τους γνωρίζουν και δεν είναι ένα καταπληκτικό από ό,τι λένε οι ειδικοί, έτσι. Καταπληκτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, από ό,τι μου είπαν, η ειδική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μία σαν πράσινη σαλάτα, καταπληκτική. Με αντιοξειδωτικά, για την υγεία, πραγματικά superfood, όπως είπατε. Έτσι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και αισθανόμαστε και ιδιαίτερη χαρά που είστε εσείς υπεύθυνος, ένας Έλληνας είναι υπεύθυνος, οι Έλληνες είμαστε εμείς που βρισκόμαστε πίσω από όλο αυτό, οπότε... Ναι, και χαίρομαι πολύ, διότι και εγώ από την Απολωνία κατάγομαι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Καλή συνέχεια. Ακούσατε λοιπόν για αυτά τα λεγόμενα superfoods τελευταία χρόνια, έτσι τα έχουμε βαφτίσει. Είναι πάντως καλλιέργειες που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε. Είναι ελληνικά προϊόντα, είναι πλούσια σε στοιχεία τα οποία δεν βρίσκουμε αλλού. Είναι ανεκμετάλλευτες καλλιέργειες πολλές φορές που θα πρέπει να τις ξαναδούμε, να τις σκεφτούμε. Οι Ευρωπαίοι τα αναζητούν αυτά ακόμη περισσότερο και πρέπει να τα βάλουμε ξανά στο τραπέζι μας, γιατί πραγματικά ήταν αυτή η μεσογειακή διατροφή που μας ξεχώριζε, μας έκανε να αισθανόμαστε πραγματικά ότι τρεφόμαστε σωστά. Πάμε τώρα να πάρουμε μια ανάσα και πάμε στην επικαιρότητα.